Η παραλία μπροστά από τα παραθαλάσσια εστιατόρια στο Μογκαντήσου έχει γεμίσει από τις όρους των θυμάτων της επίθεσης από την οργάνωση Al-Shabaab. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγεία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 20 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των ενόπλων. Οι επιζώντες περιέγραψαν με τρόμο τις δραματικές ώρες που βίωσαν. Ετοιμαζόμουν να βγω, αλλά ξαφνικά ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Όταν κοίταξα πίσω μου, είδα έναν ένοπλο να πυροβολεί αδιακρίτω. Τότε εγώ κλειδώθηκα σε ένα δωμάτιο μέχρι ότου να μα απελευθερώσουν οι δυνάμει ασφαλεία. Η επίθεση ξεκίνησε με την ανατείναξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματο. Ακολούθησαν ρηπέ αυτομάτων και ύστερα από μία ώρα ανατείναχθηκε και δεύτερο παγιδευμένο αυτοκίνητο. Όσο διαρκούσε η ανταλλαγή πυρών με τι δυνάμει ασφαλεία. Οι δράστες κρατούσαν επί πολλές ώρες ο μύρους τους θαμώνες και τους υπαλλήλους των εστιατορίων.